να γλιτώσουμε τα παιδιά μας από την πείνα. Ε, τι πάθατε πάλι, βρε ξεροκέφαλοι. Παπα-Νικόλα, αποφασίσαμε να μην ξαναπάμε στη δουλειά. Τι τρέχει, ε? Ήρθαμε να βρούμε το δίκιο μας, Παπα-Νικόλα. Θέλουμε σωστό μεροκάματο. Έχει δίκιο ο στράτος. Πάτε, φωνάζετε όλοι μαζί. Φωνάζουμε γιατί μας απειλεί πως θα φέρει ξένους. Για ό,τι γίνει όμως θα φταίει αυτός. Αφήστε, θα του μιλήσω εγώ. Πού θα πάει αυτό το κακό? Γιατί δεν τους πληρώνει σωστά? Παπα-Νικόλα, στο μπακιάλι φορά. Τόσα πληρώνει ο Αποστολίδης. Αφού δεν δουλεύουνε θα φέρω ξένους. Πρόσεξε, γιατί αυτοί έχουν γίνει θηρία. Η πείνα είναι κακός σύμβουλος. Και αυτοί πεινάνε. Ακούστε με εσείς. Θα πάω στη χώρα και θα παρακαλέσω τον Μητροπολίτη να ζητήσει από τον Υπουργό να σας δώσουν το δάσος. Πηγαίνετε τώρα στα σπίτια σας. Και φρόνιμα όσο θα λείπω. Δεν δουλεύεις πια στον Ταρθανά μας τον Λορέντζο? Όχι, καπετάν Φίλιππα. Αναδουλειά. Αναδουλειά σε όλο το νησί. Τι να κάνουμε. Μαμά, γιαγιά, ελάτε! Ποιο είναι το μικρό? Μαστρο Λορέντζο, τι έπαθες? Δεν είναι τίποτα. Μια μικρή ζαλάδα είναι, θα περάσει. Ευχαριστώ. Μαμά, γιαγιά, ο μπαμπάς! Αγαπημένο μου παιδί. Λουίζα μου, χρυσό μου. Γυναίκα του Ρένου, παιδί μου. Του Ρένου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Εσύ γιατί θα τον φιλάς? Και το παιδί, η Λουίζα. Χρυσό μου. Τώρα δεν θα κλαίει πια η μανούλα. Εγώ παρακάλεσα την Παναγίτσα να σε ξαναφέρει, πατερούλη. Μα... Θα σε εξηγήσω, παιδί μου. Πάμε τώρα μέσα. Καλώς ήρθες, καπετάνιε μου. Γιατί φεύγεις? Εγώ δεν έχω δουλειά εδώ μέσα. Μονάχα ο Θεός. Παππού, παππού, γιατί φεύγεις? Έχω δουλειά, μωρό. Θα μου μιλήσετε για τον μπαμπά μου και για τη μαμά μου. Ξέγια, τώρα πια μεγάλωσες, είσαι ένα μεγάλο κορίτσι και πρέπει να καταλάβεις αυτά που θα σου πω. Μου το ορκίζεσαι? Ναι. Μανούλα σου, ξενούλα, έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι. Αυτό το ξέρεις. Πολλές φορές, παιδί μου, οι άνθρωποι κάνουν κάτι τέτοια ταξίδια. Από που... Η μητέρα σου, ξενούλα μου, ήταν πολύ όμορφη. Σαν τη μαγεμένη βασιλοπούλα. Όταν ξεκίνησε για το ταξίδι, ένας μάγος τη ζήλεψε και την κίνησε για πάντα. Τότε ο πατέρας σου ξεκίνησε μια νύχτα να πάει να τη βρει. Περπάτησε πολύ, σε όλο τον κόσμο. Όταν τη βρήκε, ήταν πια αργά.
γιατί είχε περάσει ο χρόνος που είχε ορίσει ο μάγος για να ξυπνήσει. Κι έτσι η μανούλα σου έμεινε να κοιμάται για πάντα στην αγκαλιά του Θεούλη. Η μανούλα μου πέθανε. Πού το ξέρεις? Μία μέρα νόμιζε η γιαγιά μου πως εγώ κοιμόμουνα και άκουσα που είπε στον παππού μου πως η μητέρα μου πέθανε εξαιτίας μου και γι' αυτό ο πατέρας μου το ξέρει αυτό και δεν γυρίζει πια κοντά μας, δεν μ' αγαπάει. Και σαν μείνω μονάχος στο χωριό. Αλλά κι όλα να μην τα θέλει κανείς. Θα έχεις τη θεία για στροφιά. Ναι, αυτή είμαι από μην. Θα μου βαριοφανεί πολύ που μου φεύγεις. Αλλά και το όνειρό μου είναι να γυρίζεις μια μέρα στην πατρίδα μεγάλος και τρανός. Να σε δείχνουν με το δάχτυλο. Θα γίνει και αυτό, πατέρα. Να πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα. Και τα γλέμια σου να είναι μετρημένα. Ναι, πατέρα. Έχεις χρόνια μπροστά σου. Και χτήματα πολλά και καρτερά σε περιμένουν. Και λεφτά έχω. Δόξα τω Θεώ. Και όλα αυτά γινήκανε, το ξέρεις, δα. Με τον Ιδρώτα. Και τα χέρια τούτα που κάνανε ρόζους. Ο Θεός βλέπεις μου πήρε από χρόνια τη μάνα σου και το καμάρι μου είσαι εσύ. Να μη στενοχωριέσαι μόνο. Θέλω άμα με το καλό γυρίσω να σε βρω όπως σε βλέπω τώρα. Κοτσονάτο. Αν θέλει ο Θεός θα με βρεις. Δεν μου λες τώρα. Εδώ στην Αθήνα μήπως αφήνεις τίποτα μπερδέματα. Οικονομικά. Όχι. Για κάτι άλλο σε ρωτάω. Τίποτα με γυναίκες. Όχι, πατέρα. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι, πατέρα. Είσαι μετρημένη για φρόνιμη ζωή. Έτσι είναι, Γιώκο μου. Να μην με χαρείς. Ναι, πατέρα. Να μην σε χαρώ. Ώστε φεύγεις με καθαρή καρδιά. Ναι, πατέρα. Ε, τότε